Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αγίου Θωμά Γουδί. Ο Άγιος Θωμάς μετέχει στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε μία νίκη την τελευταία αγωνιστική, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας αλλά και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας εκ των προπονητών του Συλλόγου, διότι είναι τεχνικό δίδυμο ο Στέφανος Ιλεμές και ο Γιώργος Θωμάκος. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Θωμάκο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και το νεαρό ποδοσφαιριστή του Αγίου Θωμά, τον Παναγιώτη Πετράκο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κότς, θα ξεκινήσω με τον Παναγιώτη. Διότι ο Παναγιώτης ήταν από την αρχή της σεζόν, ξεκινήσατε με προπονητή τον Παναγιώτη Καλαϊτζίδη. Μάλιστα. Θα ήθελα, Παναγιώτη, να μου πεις τι έφταξε και η ομάδα δεν είχε την ανάλογη πορεία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Άγιος Θωμάς φέτος έκανε πολλές δυνατές μεταγραφές, ξεκίνησε με στόχο την άνοδο. Τι έφταξε και η ομάδα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε μόνο μία νίκη? Θεωρώ ότι η ομάδα κινήθηκε πολύ καλά στη μεταγραφική περίοδο. Πήρε όντως πολύ καλούς παίχτες. Τώρα η αλήθεια να σας πω, ατυχία να το πω, κακές εμφανίσεις, στην αρχή ειδικά, σίγουρα. Η πρεμιέρα ξεκινήσατε με ήττα από την Πέρα Κλουμ. Πάρα πολύ άσχημα, καθόλου αναμενόμενη ήττα. Πηγαίναμε για κάτι καλύτερο, αλλά καμιά φορά καλύτερα να κρατάς μικρό καλάθι παρά να λες πολλά και να το χαστούκι στο τέλος. Δηλαδή υπήρχε, ήσασταν σε κάποια παιχνίδια άτυχοι, μπορείς να... Σίγουρα είμαστε σε κάποια παιχνίδια άτυχοι. Στην Πέρα Κλουμ δεν θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι. Στην Πέρα Κλουμ μπορεί να πω ότι μας κατατρόπωσε κιόλας, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Από εκεί και πέρα και μετά την αύξηση του κ. Σολεμέ, όντως θεωρώ ότι ήμασταν σε κάποια, και του κ. Θωμάκου βέβαια, ότι ήμασταν σε κάποια παιχνίδια άτυχοι. Δηλαδή φέραμε κάποια αποτελέσματα ισοπαλίες. Πολλές ισοπαλίες που ήμασταν σίγουρα καλύτεροι μέσα στο γήπεδο. Γιώργο, αναλάβατε εσύ και ο Στέφανος την ομάδα από την τρίτη αγωνιστική, όπου ξεκινήσατε στο παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Μεταμόρφωσης με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Όταν ήρθες στην ομάδα, Γιώργο, σε τι κατάσταση βρήκες την ομάδα, τους παίκτες? Εντάξει, ήταν η ψυχολογία άσχημη από τα παιδιά. Δύο ήττες, μια ομάδα που είχε στόχο το πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει άσχημα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, έπρεπε να φτιάξουμε την ψυχολογία των παιδιών και παράλληλα να γνωρίσουμε και το υλικό μας, γιατί ήταν και καινούργια ομάδα και δεν τους ξέραμε κι εμείς, οπότε αυτό μας πήρε αρκετό χρόνο. Βελτιώσαμε κάποια πράγματα που είδαμε μέσα από την προπόνηση και μέσα από τα παιχνίδια από τη ροή. Δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα για να βελτιωθεί η ψυχολογία περισσότερο των παιδιών. Δηλαδή κάποια παιχνίδια προηγούμασταν και 2-0 και ήρθε 2-2. Είχαμε δηλαδή 4 ισοπαλίες με σκορ που σίγουρα δημιουργούσε ένα πρόβλημα γενικά. Δεν βάζουμε εύκολα γκολ ή τρώμε εύκολα γκολ. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ψυχολογία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, πιστεύω. Δυνατότητες έχουν όλα τα παιδιά. Πάντα κοιτάμε να το βελτιώνουμε και να κοιτάμε και το κάτι παραπάνω. Έχουμε τώρα με την καραντίνα σταματήσαμε και στο καλύτερο μας σημείο. Δηλαδή καταφέραμε και κάναμε την πρώτη μας νίκη που αυτό είχε ανεβάσει την ψυχολογία των παιδιών και φαινότανε. Αυτό ήταν ένα άσχημο σημείο, γιατί τη στιγμή που είχαμε αρχίσει και βρίσκαμε ένα καλό ρυθμό μας πήγε πάλι πίσω. Αυτό δεν ξέρουμε τώρα και πότε θα ξαναεπιστρέψει. Πάλι θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Το θετικό είναι ότι τώρα πια γνωρίζουμε τα παιδιά, γνωρίζουμε τις δυνατότητες των παιδιών, γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, οπότε ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν, γιατί θα κάνεις μια καινούργια προετοιμασία μετά από τέτοιο διάστημα εποχής, πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι και να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε.
από το παιχνίδι που αναλάβατε από την τρίτη αγωνιστική, η ομάδα είναι αίτητη. Ναι, αίτητη. Είναι αίτητη, έχετε μία νίκη την τελευταία αγωνιστική και έχετε και ισοπαλίες, ισόπαλα αποτελέσματα. Με σκορ. Απλώς δυσκολευόμασταν να κρατήσουμε από τη μία πλευρά το 0. Δηλαδή το πρώτο παιχνίδι που κρατήσαμε το 0 ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα θα μπορούσαμε επιθετικά να είχαμε πάει και ακόμα καλύτερα. Αν και η συγκομιδή επιθετική για την ομάδα ήταν αρκετά καλή. Όταν έχεις μέσο όρο πάνω από 1-2 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Παναγιώτη, από τις 4 ισοπαλίες, με την Αθλητική Ένωση Μεταμόρφωσης, με τον Ιμητό, με τη Δάφνη Αθηνών και με την Ιεράπολη, αν δεν κάνω λάθος, μπορούσατε ένα ή δύο παιχνίδια από τα 4 αυτά να πάρετε τους 3 βαθμούς. Θα γίνω λίγο γραφικός αν πω και τα 4. Θα πω σίγουρα τα 3, για να μην πω και την Ιεράπολη. Ήταν ένα παιχνίδι που προηγηθήκαμε. Μας σοφάρισαν, μας το γύρισαν και εν τέλει σοφάρισαμε στο 90. Σίγουρα όμως από τα άλλα 3 παιχνίδια με τη μεταμόρφωση ήμασταν μπροστά και όλο στο σκορ από το ημίχρονο με 2-0. Κατάφεραμε να μας το γυρίσουν. Με τον Ιμητό χάναμε πάλι στο ημίχρονο, καταφέραμε να τους το γυρίσουμε. Εμείς να τους το κάνουμε 2-2. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ ανώτεροι μέσα στο παιχνίδι και θα έπρεπε να κερδίσουμε. Και το τελευταίο στη Δάφνη θεωρώ ότι δεν δείξαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά και πάλι όμως θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Το κλίμα μεταξύ σας, οι παίκτες και με τα καινούρια παιδιά που ήρθαν φέτος στην ομάδα. Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε μια παρέα, είναι παιδιά που είναι χρόνια στην ομάδα, οπότε δεν αφήνουν τα αποδυτήρια ποτέ να ξεφύγουν. Και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιώργο, πες μου έτσι για το τελευταίο παιχνίδι, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τη Λαύρα Αργυρούπολης. Κλειστό παιχνίδι, με λίγες φάσεις, το αντίθετο από τα προηγούμενα παιχνίδια, που είχαμε ένα παιχνίδι που ήταν παιχνίδι πάνω-κάτω, πολλές φάσεις και από τις δύο πλευρές. Προσπαθήσαμε να μην ανοιχτούμε τόσο πολύ, ήμασταν λίγο πιο συντηρητικοί. Κάναμε όμως φάσεις, δεν δεχτήκαμε ιδιαίτερη πίεση στο παιχνίδι και ήμασταν τυχεροί, όχι τυχεροί, βάλαμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία στα παιχνίδια που ήσουν εσύ και ο Στέφανος στον πάγκο? Λάθη γίνονται. Κάτι που να ήταν 38 δεν έγινε. Οι διαιτησίες είχαν ένα καλό επίπεδο. Παναγιώτη, από τα 7 παιχνίδια που δώσατε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι, ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετωπίσατε ή η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε? Θεωρώ ότι συγκεκριμένα με τις ομάδες που αντιμετωπίσαμε, νομίζω ότι το Καλαμάκι ήταν η καλύτερη ομάδα που παίξαμε. Δηλαδή, είναι και αυτή η νεοφώτιστη. Ήταν νεοφώτιστη, από ό,τι είδα ήταν πολλά νεαρά παιδιά, πολύ δουλεμένοι, αυτοματισμοί αρκετοί. Και θεωρώ ότι ήταν από τα παιχνίδια που μπορώ να πω ότι το κερδίσανε και με την αξία τους και μάλλον με την αξία τους είναι και στη θέση που είναι. Και στον Όμιλο, στις πρώτες θέσεις, είναι δύο νεοφώτιστες ομάδες. Και η Πέρα Κλουμπ που είναι νεοφώτιστη Β' Αθήνας και ο ΑΟ Καλαμακίου. Στην κορυφή είναι ο Φωστήρας Ηλιούπολης και στην τέταρτη θέση είναι ο Άρης Καλαμακίου. Θα ήθελα την άποψή σου, Παναγιώτη, για τον όμιλο. Έτσι. Σίγουρα είναι ένας πιο δύσκολος όμιλος από ό,τι τον περιμέναμε. Τώρα ο Φωστήρας είναι μια ομάδα αλφα κατηγορία σίγουρα. Δεν την έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα λόγω της διακοπής. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Από εκεί και πέρα, για την Πέρα Κλουμπ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε. Δεν θεωρώ ότι η ομάδα ήταν τόσο έτοιμη ώστε να την αντιμετωπίσουμε σωστά κριτήρια. Και από εκεί και πέρα για το Καλαμάκι θεωρώ ότι δίκαια είναι εκεί που είναι. Δεν ξέρω αν είναι νεοφετιστή ή όχι, αλλά τα παιδιά έχουν αποδείξει και με το και μπράβο τους ότι αξίζει να είναι εκεί που είναι. Ωραία. Κόουτς, και τη δική σου άποψη για τον Όμιλο. Ο Φωστήρας Ηλιούπολης είναι στην πρώτη θέση με 19 βαθμούς. Ακολουθεί ο Αθλητικός Όμιλος Καλαμακίου με 14, η Πέρα Κλουμπ με 13, δύο νεοφώτιστες ομάδες και ο Άρης Καλαμακίου ισόβαθμος με την Πέρα Κλουμπ με 13 βαθμούς. Ναι. Το πρωτάθλημα είναι αρκετά ανταγωνιστικό,
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ο Φωστήρας Ηλιούπολης έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο καλός από τις υπόλοιπες ομάδες. Πιστεύω τώρα όμως ότι λόγω της διακοπής της μεγάλης θα αλλάξει εικόνα για όλες τις ομάδες. Σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες. Πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα για όλες τις ομάδες, ούτε για τη δικιά μας ακόμα. Έρχεται μεταγραφική περίοδος. Έχουν μείνει ένα μήνα, ενάμιση από αποχή ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρουμε πώς θα επανέλθουμε, πώς θα επανέλθουν οι άλλες ομάδες, σε τι επίπεδο θα είναι. Και βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα έχει ακόμα μισό γύρο για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν το πλεονέκτημα όταν είναι χρόνια μαζί, όπως είπε για τον Καλαμακίου, είναι χρόνια μαζί, θα τους βοηθήσει περισσότερο να βρουν τα πατήματά τους. Κάποιες άλλες ομάδες που είναι νέες, έχουν καινούργιους παίκτες, είναι πιο δύσκολο να επανέλθουν. Άρα πρέπει να δούμε κι εμείς αυτό που είπαμε πριν, να δούμε τις αδυναμίες μας, τα πλεονεκτήματά μας και να πατήσουμε σε αυτά. Θα γίνουν κάποιες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Αυτό δεν σκέπτεστε μπορούμε, μαζί αυτό με τον Στέφανο. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε και ακόμα αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πότε θα ξεκινήσει. Σίγουρα, ναι. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το ρόστερ. Σίγουρα υπάρχουν κάποια άτομα που μας ενδιαφέρουν, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Παναγιώτη, πώς είδες και το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Ήταν διαφορετικό το φετινό πρωτάθλημα? Θεωρώ πως ήταν αρκετά διαφορετικό και εμείς αλλάξαμε έδρα από το αποδί, πήγαμε πάνω στο γήπεδο του Ζωγράφου, γιατί εδώ πέρα δεν μπορείς να αποκλείσεις τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, στο τοπικό είναι δύσκολο να μην μπορεί να έρθει ο φίλος σου, ο γονιός σου να σε δει και ψυχολογικά σίγουρα σε επηρεάζει, ειδικά όταν είσαι σε ένα τοπικό πρωτάθλημα που το μόνο που έχεις είναι η στήριξη του κόσμου σου. Εσύ πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα, Παναγιώτη? Τώρα είμαι, νομίζω είναι η 10η μου χρονιά στην ομάδα. Προέρχεσαι από την... Από τις ακαδημίες κανονικά και ανέβηκα στην αντρική. Ποια... Από όλη σου την παρουσία στην ομάδα, τι έχεις να θυμάσαι, δηλαδή ποια ήταν η καλύτερη σεζόν της ομάδας που ακόμα τη θυμάσαι? Σίγουρα είναι η χρονιά της ανόδου. Από εκεί και πέρα νομίζω ο Άγιος Θωμάς είναι πάντα ανταγωνιστικός, οπότε όλες τις σεζόν πάντα θα έχουν κάτι ξεχωριστό. Και σίγουρα το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα δεν σου αφήνει περιθώριο για άσχημες αναμνήσεις. Η διοίκηση είναι δίπλα σας και ο πρόεδρος Κώστας Τσινιάς? Ο κ. Τσινιάς είναι πάντα δίπλα στους παίχτες και στην ομάδα και στους προπονητές, πιστεύω ότι θέλουν και στους παίχτες, και δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Είναι όχι μόνο ο κ. Τσινιάς, είναι όλη η διοίκηση εκεί πέρα για να μας βοηθήσουν όποτε το χρειαστούμε. Κώστα, και το ίδιο ερώτημα και σε σένα. Η συνεργασία σου και σένα και του Στέφανου με την διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Τσινιά? Πάρα πολύ καλή. Είναι συνεργάσιμη, είναι συνέχεια στο γήπεδο. Όταν χρειαστούμε κάτι, έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν. Τα παιδιά είναι αυτό που λέει και ο Πάνος, ότι είναι χρόνια μαζί, είναι μια παρέα, είναι καλό το κλίμα. Αυτό ευνοεί τις καλές συνεργασίες και δείχνει ότι έχει μέλλον η ομάδα. Και τα παιδιά, τα μικρά, έχουν δείξει ότι είναι ανταγωνιστικά και οι μεγάλοι βοηθάνε τους μικρούς να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν τραυματισμοί παικτών, υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα? Υπήρχαν τραυματισμοί. Mm-hmm. Τώρα έχουν ξεπεραστεί, οπότε θα είναι έτοιμοι για να επανέλθουν. Δηλαδή ο Ηροδότου, ένα παιδί που είχε έρθει καινούριο στην ομάδα, στο πρώτο παιχνίδι έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό, είχε μείνει ένα μήνα έξω. Είσαι εσύ τώρα σε επικοινωνία με τους παίκτες, με τον Στέφανο, με τη διοίκηση? Είστε σε επικοινωνία? Σίγουρα θα έχετε δώσει και κάποιο πρόγραμμα στα παιδιά, έτσι? Ναι, προσπαθούμε να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα, να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορούν να επανέλθουν και πιο γρήγορα. Παναγιώτη, το ακολουθείς το πρόγραμμα, πώς είναι έτσι? Είναι δύσκολο τώρα σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα να πεις ότι θα βγω τόσο εύκολα για τρέξιμο ή να κάνω κάτι. Αλλά όσο μπορώ πιστά να το ακολουθήσω, ώστε να είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται με την επανέναρξη.
Εντάξει, είναι και υποχρέωση των παιδιών. Κατά μεγαλύτερα παιδιά σίγουρα θα δουλεύουν, θα μπορούν. Αλλά σε ένα βαθμό, αν το ακολουθήσουν και μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα, θα είναι καλύτερα και για αυτούς. Με το ρόστερ που διαθέτει ο Άγιος Θωμάς, πιστεύεις με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ότι ο Άγιος Θωμάς θα έχει μια καλύτερη πορεία, ώστε να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα? Πιστεύω πως θα είναι καλύτερη η πορεία του, και το δείχνει ότι και σταθερή η διάρκεια της χρονιάς ήταν, ότι ήταν σταθερά ανωδική η πορεία του. Διότι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος coach, όλοι θεωρούσαν τον Άγιο Θωμά ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Όλα φαίνεται μες στο γήπεδο. Αυτό θα κοιτάξουμε, να δείξουμε και εμείς. Coach, τώρα βλέπεις επανέναξη πρωταθλήματος, πιστεύεις? Τώρα, όπως λένε, για Γενάρη αν ξεκινήσουν οι προπονήσεις, τώρα περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς κάτι επίσημο. Αν θα ξεκινήσει. Πιστεύεις θα... αν θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα? Περιθώριο υπάρχει να ολοκληρωθεί. Γιατί το πρωτάθλημα μπορεί να τραβήξει και τον Ιούνιο, έχει περιθώρια. Με την προϋπόθεση να γίνουν και παιχνίδια και την Τετάρτη. Μπορεί να χρειαστεί κάποιες Τετάρτες να γίνουν παιχνίδια. Θα δούμε τώρα πώς και τι θα πούνε. Και τις Τετάρτες ξέρεις ότι είναι πρόβλημα τα παιδιά πρόβλημα. Κάποιοι Μακάρι εργάζονται. Μακάρι να είναι λίγες οι Τετάρτες, να είναι δύο οι Τετάρτες. Δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνουν, γιατί έχει αρκετές αγωνιστικές. Ο όμιλός μας σε σχέση με τον όμιλο της Αλφα Αθήνας που είναι λιγότερες οι ομάδες, έχει περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε 30 αγωνιστικές. Έχουν μείνει άλλες 23, έχει αρκετές αγωνιστικές. Τώρα θα δούμε πώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Και πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις εσύ ότι χρειάζεται ο Άγιος Θωμάς για να προετοιμαστεί, να κάνει μια ακόμη προετοιμασία, ώστε να είναι έτοιμος? Ναι, η δική σου εκτίμηση, άποψη. Σίγουρα, το μίνιμουμ είναι 3-4 εβδομάδες για να μπουν τα παιδιά και να παίξουν παιχνίδι. Τώρα θα δούμε τι θα μας πούνε, τι θα μας επιβάλλουν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να σου πούνε ξεκινάμε προπονήσεις τώρα και σε 2 εβδομάδες παίζεις. Πιστεύω θα αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο να προετοιμαστούν οι ομάδες. Παναγιώτη, θα κάνεις μια ακόμη προετοιμασία όταν δοθεί το πράσινο φως? Καλώς κακώς πρέπει να επανέλθουμε έτοιμοι. Σταδιακά, σιγά σιγά θα μπουν σε ρυθμό. Δεν θα τους πιέσουμε, ούτε θα γίνει κάτι πολύ... Πώς είναι... Είναι ρεκόρ αυτό φέτος, έτσι. Από πέρσι. Συνεχίζει και δεν μας έχει αφήσει να παίξουμε σχεδόν καθόλου. Δεν το έχουμε ευχαριστηθεί καθόλου, να πούμε την αλήθεια. Τι να πω, καλώς χόντων των πραγμάτων. Με την επανέναρξη και ο κόσμος στα γήπεδα και εμείς έτοιμοι και να πάει καλά και η σεζόν, χωρίς αματισμούς, ώστε να έχουμε όλη την υγειά μας και να είμαστε καλά. Θα ήθελα να πεις τις διαφορές. Έχει ζήσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζίδη και έχει ζήσει και Γιώργο Θωμάκο και Στέφανο Σοηλεμέ. Ποιες είναι οι διαφορές των δύο προπονητών, ας πούμε έτσι, του τεχνικού? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω τώρα σε συγκρίσεις, ας πούμε, προπονητών. Σίγουρα και οι δύο ήταν καλοί προπονητές. Η διοίκηση έκρινε ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Παναγιώτης Καλαϊτζίδης. Από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Η ομάδα φαινόταν. Ως ποδοσφαιριστής, θέλω να πω. Ως ποδοσφαιριστής είναι και δύο πάρα. Και ο κύριος Θωμάκος βέβαια, όχι μόνο ο κύριος Σελέμης και ο κύριος Καλαϊτζίδης. Είναι και τρεις πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτό έχω να το λέω σίγουρα. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, η ομάδα έδειξε τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της και η διοίκηση από εκεί και πέρα έκρινε σωστό ότι ο κύριος Καλαϊτζίδης θα πρέπει να αποχωρήσει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Γιώργο, την άποψή σου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ ως διοργάνωση? Είναι τα πιο... Είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Παραδοσιακά είναι μια δύναμη η Αθήνα σαν ένωση. Τα πρωταθλήματα της είναι όλες οι κατηγορίες, είναι σωστά. Η διοργάνωση είναι σωστή, είναι καλή. Έχει ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Έχει δυναμική. Η Αλφα Αθήνας για μένα είναι πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Η Β' κατηγορία είναι εξίσου δυνατή. Έχει αρκετές ομάδες ανταγωνιστικές που σε άλλες ενώσεις θα μπορούσαν να παίζουν άνετα στην Α' κατηγορία. Αυτό βοηθάει και να είναι και ωραίο το πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό. Παναγιώτη, παρουσίασέ μας εσύ το ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή, ποια είναι τα έμπειρα παιδιά? Η αρχηγή της ομάδας είναι ο Νίκος Τσινιάς.
Σίγουρα είναι ο Νικόλας, ναι. Ο Νίκος είναι χρόνια στην ομάδα, ξαναγύρισε, είναι ένας ηγέτης της ομάδας. Ήρθαν κάποιες μεταγραφές. Ο Κολοβός με τον Τζόρτζ είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα στην Αθήνα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα. Είναι ο Χατζής, είναι ο Γκόφας. Είναι πολλά παιδιά. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Είναι ο Φούνας. Είναι αρκετά άτομα. Τα νέα παιδιά, οι νεαροί παίκτες. Οι νεαροί παίκτες σίγουρα είμαι ένας από αυτούς εγώ. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά παιδιά που έχουν πάρει συμμετοχές. Είναι ο Παντιόρας, είναι ο Κώστα, είναι αρκετοί παίκτες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αναλλαγές, είναι ο Χριστιανός, υπάρχουν άτομα δηλαδή για να καλύψουν οποιαδήποτε θέση. Ένα παιχνίδι που σου έχει μείνει στη μνήμη από όλη σου την παρουσία στον Άγιο Θωμά ή ένα γκολ, μια στιγμή που ακόμα τη θυμάσαι. Μου είπες την άνοδο, υπάρχει κάποιο παιχνίδι που έχεις ξεχωρίσει, κάποιο γκολ. Φετινό, θέλω να σου πω, γενικό. Σε όλη σου την παρουσία στον Άγιο Θωμά. Παιχνίδι δεν μου έρχεται κάποιο να ξεχωρίσω. Σίγουρα έχω να ξεχωρίσω, θέλω να ξεχωρίσω τον γκολ του Τσινιά στην τελευταία αγωνιστική πριν κλείσει και μπούμε σε καράντινα. Θα το κρατήσω ως μια ανάμνηση και ως ένα κίνητρο με την έναρξη των πρωταθλημάτων να συνεχίσουμε έτσι. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Παναγιώτης Πετράκος, εκπροσωπώντας όλους τους ποδοσφαιριστές με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Άγιος Θωμάς θα έχει μια καλύτερη πορεία. Κοιτάξτε, αυτό το μέλλον δεν το ξέρω, αλλά σαν Παναγιώτης Πετράκος εγώ δίνω πάντα το 100% μες στο γήπεδο, είμαι χρόνια στην ομάδα, την αγαπάω, οπότε θέλω να τιμάω και τη φανέλα που έχει και το όνομα που έχει. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρω και τους παίκτες μου, ξέρω ότι είναι και το ίδιο διψασμένοι με μένα και θα θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Γιώργο, η συνεργασία σου με τον Στέφανο, στο Ηλεμέ, είστε φιλαράκια, είστε... Είμαστε φιλαράκια, είμαστε χρόνια μαζί. Έχουμε ίδια φιλοσοφία. Ποιος έχει το πάνω χέρι, εσύ ή ο Στέφανος? Δεν υπάρχει πάνω χέρι, όλα γίνονται μέσα από συνεννόηση και πάνε όλα καλά. Είναι καλύτερο που είναι και δύο άτομα, βλέπεις περισσότερα πράγματα. Ο ένας με την ιδέα του θα δώσει κάποια άλλη ιδέα στον άλλο, οπότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε σε μια δική σου απόφαση ή μια απόφαση του Στέφανου? Υπάρχουν διαφωνίες. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάντα για καλό και πάμε καλά. Τι πιστεύεις, Γιώργο, ότι με την κατάλληλη προετοιμασία που θα γίνει όταν δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο Άγιος Θωμάς μπορεί να έχει μια καλύτερη πορεία? Αυτό θέλουμε. Να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πήγαμε αυτές τις 7 αγωνιστικές. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα φόντα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα και θα ξεκινήσουμε από εκεί που τελειώσαμε. Τώρα δεν είμαστε, όπως είπε, μάγοι, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Παναγιώτη, τώρα πώς περνάς το χρόνο σου? Σου λείπει το ποδόσφαιρο? Σίγουρα, ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καθημερινές προπονήσεις. Δεν θα πω ότι ήταν μια ρουτίνα, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Οπότε σίγουρα μου λείπει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με μια μπάλα, ας πούμε, εδώ πέρα γύρω-γύρω σε ένα πάρκο να παίξεις. Δεν είναι υποκατάστατο το γήπεδο. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να κρατιέμαι σε μια φόρμα, να πηγαίνω για τρέξιμο όσο μπορώ, να αγγίζω λίγο μπάλα, ώστε να μην χάσω τελείως επαφή. Ποιος είναι αυτός που ο παίκτης που δίνει τις συμβουλές ή ποιος είναι αυτός ο παίκτης που κάνει τις περισσότερες πλάκες, το πειραχτήρι στην ομάδα? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά άτομα στην ομάδα, επειδή είναι και ωραίο το κλίμα. Σίγουρα παίκτες που είναι πιο έμπειροι δίνουν συμβουλές, όπως είναι ο Φώτσος Ζαγκαδούλας για παράδειγμα, που είναι και αρχηγός της ομάδας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και πολλά πειραχτήρια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Ωραία. Coach, και σένα θα σου λείπει το ποδόσφαιρο, έτσι, η επαφή με τους παίκτες, με την ομάδα, να έρχεσαι στην προπόνηση. Μας λείπει όλη αυτή η διαδικασία. Μακάρι να τελειώσουν αυτά γρήγορα, να μπούμε ξανά στο ρυθμό μας. Έχουμε βγει εκτός ρυθμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε να τρέχουμε στα πάρκα, ούτε να κάνει ο καθένας μια μπάλα. Δεν είναι το ίδιο, ακριβώς ο τύπος πάνω. Οπότε κάνουμε υπομονή, περιμένουμε και να βγάλουμε τη δίψα μας όταν θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παναγιώτη,
τι άλλο, τι μήνυμα στέλνεις, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται έτσι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Επειδή ξέρω ότι το ερασιτεχνικό είναι μια τρέλα για τους παίχτες, θα ήθελα να ευχηθώ αρχικά υγεία και να κάνουν υπομονή και να μπορούν να δουλεύουν μόνοι τους, γιατί δεν μπορεί να μας παρέχει κάποιος ό,τι παρέχουν τους επαγγελματίες. Δουλειά και υπομονή, τίποτα άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιώργο. Και εγώ, υγεία πάνω απ' όλα, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πιστεύω με τον καινούριο χρόνο να πάνε καλύτερα τα πράγματα, να επανέλθουν, να ξεκινήσει, να έρθει ομαλότητα, να ξαναξεκινήσουν να λειτουργούν τα πράγματα όπως λειτουργούσαν πριν και να μπούμε ξανά στο ρυθμό μας και στον αγωνιστικό και στον εξωαγωνιστικό. Έτσι, υγεία, καλές γιορτές να έχουμε και με την επανέναξη του πρωταθλήματος ο Άγιος Θωμάς να έχει μια καλύτερη πορεία. Υπάρχουν το ρόστερ, οι δυνατότητες. Υπάρχει το ρόστερ, θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο και όταν χρειαστεί θα είμαστε ανταγωνιστικοί και καλοί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.